Λοιπόν, το πρώτο που θέλω να πω είναι, δεν ξέρω γιατί έφτασε ο κόμπος του χτένου. Αυτό το γιατί ξαφνικά έχουμε μια τεράστια πίεση να το λύσουμε τώρα, δεν το ξέρω. Θα έλεγα ακριβώς το αντίστροφο δε στο επίπεδο της διαπραγμάτευσης. Διότι ακούστε, ένα από τα βασικά επιχειρήματα που εισφέρονται σε αυτή τη συζήτηση προκειμένου να πιεστούν, ας το πω, αυτοί που λένε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν και πολύ πολύ συμβιβασμοί σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι, παιδιά, πού οδήγησε, λέει, αυτή η τακτική των τελευταίων 25 ετών, ξέρω εγώ, 100 τόσες χώρες, 140 δεν ξέρω πόσες, έχουν αναγνωρίσει τα Σκόπια ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Μα αυτό, με συγχωρείτε, είναι επιχείρημα το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται εις βάρος της τακτικής που ακολούθησαν τα Σκόπια όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί τι κάνουν τα Σκόπια? Ενώ τα Σκόπια έχουν το βασικό θέμα που έχουν για να δούνε την ανάπτυξή τους στην ευρύτερη, είναι ότι πρέπει να μπουν στους ευρωατλαντικούς θεσμούς, δηλαδή στην πραγματικότητα πρέπει να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ενώ είναι σαφές ότι αυτό περνάει μέσα από τη συνένεση της Ελλάδος, τα Σκόπια αντί να συνονοηθούν 25 χρόνια τώρα με την Ελλάδα για να βρουν μια λύση, πηγαίνανε γύρω-γύρω και μαζεύανε αναγνωρίσεις από την Μποτσβάνα, από την Ινδία, από την ακτή του Ελεφαντοστών, από τον Νίγηρα και δεν ξέρω από ποιον άλλο. Ωραία, και λοιπόν τι έγινε? Αντίθετα εδώ, επειδή αυτό ακριβώς δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα ως προς αυτά που τους ενδιαφέρουν, γιατί εγώ δεν ξέρω αν τους ενδιαφέρει η αναγνώριση από τον Νίγηρα, γιατί δεν μιλώ υποτιμητικά για κανέναν και για καμία χώρα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό τους λέει και κανένα θέμα. Ωραία, τους αναγνώρισε ο Νίγηρας ως δημοκρατία της Μακεδονίας. Και λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τους βάλει? Όχι. Στο ΝΑΤΟ μπορεί να τους βάλει? Όχι. Άρα λοιπόν, εδώ έχει χρεοκοπήσει, επιτρέψτε μου, η πολιτική που ακολούθησε ο Γκρουέσκι όλα αυτά τα χρόνια. Όχι η δική μας. Ανάποδα πηγαίνει. Ίσα-ίσα εδώ θα έπρεπε κανείς να πει, παιδιά, 25 χρόνια κάνατε αυτό. Αυτό δεν σας έβγαλε πουθενά. Τώρα λοιπόν που κάποιος θα συζητήσει με εμάς, για καθίστε να συζητήσουμε το πώς πραγματικά μπορεί να υπάρξει μια λύση. Η οποία λύση έχουμε πει εμείς, ποιοι είναι οι άξονες στους οποίους μπορεί να υπάρξει. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Πάνω σε αυτούς τους άξονες πρέπει να συζητήσουμε. Άρα λοιπόν, πάνω σε αυτή τη στρατηγική, να κάτσουμε να βρούμε το πώς μπορεί αυτό το ζήτημα να επιληθεί. Προσέξτε, εγώ θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Άκουσα ένα επιχείρημα, μου το έλεγε χθες ο κ. Παπάς. Λοιπόν, μου το έλεγε χθες ο κ. Παπάς. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, άμα εξομαλυνθούν οι σχέσεις, έχουμε εμείς συμφέρον, γιατί, ξέρω εγώ, θα υπάρξει οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή και γιατί θα αυξηθεί ο τουρισμός. Να είμαστε λίγο συνεννοημένοι το τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, στα Δυτικά Βαλκάνια η Ελλάδα έχει, επιτρέψτε μου να πω, ηγεμονική παρουσία. Όταν λέω ηγεμονική παρουσία, ηγεμονική παρουσία. Στην Αλβανία είμαστε η δεύτερη επενδυτική δύναμη μετά τους Ιταλούς. Το 1 τρίτο του βαλκανικού ΑΕΠ έρχεται από συνάλλαγμα το οποίο φεύγει από τους Αλβανούς που εργάζονται εδώ και στέλνουν πίσω χρήματα στις οικογένειές τους. Στα Σκόπια επίσης είμαστε η δεύτερη επενδυτική δύναμη, αν θυμάμαι καλά, μετά τους Γερμανούς. Δηλαδή είναι πρώτοι Γερμανοί, είμαστε δεύτεροι εμείς. Αν υπάρχει τουρισμός, εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους. Προφανώς και υπάρχει τουρισμός. Οι Σκοπιανοί κατεβαίνουν και κάνουν διακοπές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, στη Χαλκιδική. Όλα τα Δυτικά Βαλκάνια κάνουν διακοπές στη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί δεν έχουμε θέμα. Υπάρχει ένα θέμα, θα σας πω ποιο είναι. Το θέμα είναι η απόπειρα και προσπάθεια, η επίμονη προσπάθεια ρωσικής διείσδυσης στον χώρο των Δυτικών Βαλκανίων και το γεγονός ότι δεν εντάσσονται ορισμένες χώρες μέσα σε ένα γενικότερο αμυντικό σύστημα. Αυτό δημιουργεί πράγματι πολλά προβλήματα. Και αυτό είναι η από πλευράς ασφαλείας της περιοχής, η διάθεση του ΝΑΤΟ, η πρόθεση του ΝΑΤΟ να δημιουργήσει έναν ενιαίο χώρο ασφαλείας χωρίς τρύπες, ας το πω και κενά, μέσα στα Βαλκάνια. Σωστό είναι αυτό. Και να πω και κάτι. Εμείς επίσης νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να προωθήσουμε την ένταξη των Βαλκανίων, των Δυτικών Βαλκανίων, των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, με ορισμένες προϋποθέσεις στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνουν, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Έρχομαι τώρα εδώ, στο διατάφτα, με ρωτήσατε αν θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία τι είπε? Ότι εδώ υποτίθεται, και αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό αλήθεια, ότι λόγω της αλλαγής Γκρουέσκη και με την Πρωθυπουργία Ζάεφ, αλλάζει, αν θέλετε, το κλίμα και ο τόνος στα Σκόπια. Και επομένως ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει κανείς να ξέρει ότι αυτό το οποίο επί 25 χρόνια δημιουργούσε πρόβλημα δεν λύνεται μέσα σε ένα μήνα. Γιατί υπάρχουν εντάσεις και δυσκολίες και πολλά θέματα και επομένως κανείς πρέπει να δει πώς μπορεί πραγματικά να το λύσει.
Τώρα, η κυβέρνηση τι έκανε. Η κυβέρνηση ως Σταύρος εν Ιαλοπολείο μπήκε και στην πραγματικότητα εκείνο που έκανε είναι να διχάσει αυτή τη στιγμή τον ελληνικό λαό. Εμείς λοιπόν είπαμε κάτι, το οποίο το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είναι απλό. Δεν πρόκειται να διχούμε, να διχαστεί ο ελληνικός λαός προκειμένου να έρθουν οι Σκοπιανοί. Επομένως αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με τον τρόπο που διαχειρίστηκε το όλο ζήτημα και διαχειρίζεται το όλο ζήτημα η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν η συγκυρία αυτή με τη συγκεκριμένη κυβέρνηση για μας δεν υπάρχει πια, έχει χαθεί, άρα η απάντηση είναι όχι, δεν θα ψηφίσουμε. Και δεν θα ψηφίσουμε για τους λόγους ακριβώς που αναπτύξαμε, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή μια τεράστια διαίρεση στον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός θέλει να γίνουν σεβαστές οι ευαισθησίες του και όχι μόνο θέλουν να γίνουν σεβαστές οι ευαισθησίες του, αλλά σε αυτήν την κατεύθυνση την διπλή που σας είπα. Ότι οποιαδήποτε λύση πρέπει να έχει αυτούς τους δύο βασικούς στρατηγικούς άξονες. Η Μακεδονία είναι ελληνική, δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος.